Αυτό που έχω να σας πω είναι δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα σχέση με τις τελευταίες φορές που είχαμε επαφή. Έχει να κάνει όλη αυτή η καθυστέρηση έχει να κάνει με την ροή χρηματοδότησης, όπως είναι γνωστό. Αποκαθίσταται αυτή σιγά σιγά. Έχουμε την πληροφόρηση από τη διαχειριστική αρχή ότι από τη στιγμή που κάποια έργα έχουν καλυφθεί οικονομικά, κάποιοι λογαριασμοί έχουν καλυφθεί ήδη, όπως είναι της βιβλιοθήκης. Έχουν καλυφθεί 3 λογαριασμοί ήδη. Επίκειται ένας καινούριος, ένας νέος, ο οποίος περνάει από τις υπηρεσίες και αυτός θα καλυφθεί το επόμενο διάστημα. Το έργο της βιβλιοθήκης έχει μετά αυτή την ροή που έχουμε τη συγκεκριμένη, επανέρχεται ο εργολάβος και οι εργασίες ξεκινούν πάλι. Όσον αφορά στο θέμα της πλατείας, εδώ δεν είχαμε πρόβλημα έλλειψης χρηματοδότησης. Εδώ το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα υλικά της επίστρωσης, γιατί το μεγάλο κομμάτι πια για να ολοκληρωθεί το έργο της πλατείας αφορά στην επίστρωση των υλικών αυτής και του πεζοδρόμου. Εδώ το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Δηλαδή, είχε πριν από τα capital controls που επιβλήθηκαν, είχαν γίνει παραγγελίες, ωστόσο εκτελέστηκε το 1 τρίτον αυτής της μεγάλης παραγγελίας που αφορά τις επιστρώσεις, έρχεται από το εξωτερικό το υλικό και αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένο λόγω των capital controls σε μια διαδικασία που περνάει μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από μια επιτροπή που ελέγχει τις εισαγωγές. Τα χρήματα έχουν καταβληθεί, δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα με το ποσό το οποίο υποχρεούται ο ανάδοχος να καταβάλει προς την προμηθεύτρια εταιρεία. Ωστόσο, όπως σας είπα, περιμένουμε την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί αυτή η παραγγελία και να ολοκληρωθεί η αποστολή της. Είμαστε σε αναμονή αυτής. Υπάρχουν πληροφορίες ότι από τον ανάδοχο, ο οποίος μέσω του προμηθευτή του προφανώς έχει αυτά τα νέα, είναι ότι τις επόμενες μέρες, γιατί έχει αρχίσει αυτή η Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης να λειτουργεί πιο συστηματικά, θα έχουμε σε κάποιο χρονικό διάστημα που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, δεν μας το έχει προσδιορίσει, φαντάζομαι ότι δεν θα αργήσει πάρα πολύ αυτή η χρονική στιγμή, να ολοκληρωθεί και αυτή η αποστολή. Εκτός αυτού, κάποιες εργασίες ηλεκτρολογικές ήδη γίνονται και κάποια άλλα θέματα που δεν έχουν να κάνουν με τα υλικά ήδη προχωράνε. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τον ανάδοχο. Ό,τι μπορεί να κάνει, το κάνει. Ήδη βρίσκεται μπροστά, ήδη στην τζόντσα και αποκαθιστά εκείνα τα τμήματα που βρίσκονται σε εκείνο το άκρο της πλατείας. Τα χρονοδιαγράμματα, όπως τα είχαμε προσδιορίσει πριν από τη διακοπή αυτή, την δίμηνη σχεδόν, δεν πρόκειται να τηρηθούν προφανώς. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω ζητήσει να έχουμε για όλα τα έργα να έχουμε καινούργια χρονοδιαγράμματα. Κάποια από αυτά δεν θα μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς για τις 31 του 10ου, του 15. Οπότε περιμένουμε και για αυτά κεντρική ρύθμιση. Να δούμε πώς θα γίνει αν θα υπάρξουν έργα γέφυρες, ποια θα είναι αυτά. Και αυτά έχουν να κάνουν με την πορεία των έργων μέχρι σήμερα. Σίγουρα όμως τα χρονοδιαγράμματα είναι προφανές ότι δεν μπορούν να τηρηθούν αυτά που είχαν προσδιορίσει νωρίτερα. Όχι, νομίζω ότι αν η ροή αποκατασταθεί, οι εκλογές δεν νομίζω θα επηρεάσουν σε αυτή τη διαδικασία. Όλο το ζήτημα βρίσκεται στην αποδέσμευση κάποιων ποσών που είναι να δοθούν για την πορεία για την εξέλιξη των έργων. Δεν νομίζω ότι εμπλέκονται οι εκλογές σε αυτό, αν λειτουργήσουν σωστά οι υπηρεσίες, βέβαια τα Υπουργεία.